Πράγματι λοιπόν, πέρα από τις 39.000 συνομιλίες που δεν απομαγνητοφωνήθηκαν 9 μήνες μετά το σκάνδαλο των στημένων αγώνων και δεν απομαγνητοφωνήθηκαν γιατί δεν έγινε η απομαγνητοφώνηση από την αρχή, παρά μόνο αποσπασμάτων, και δικαίως κάποιος θα αναρωτιέται γιατί να μην ήταν επιλεκτική η απομαγνητοφώνηση και να αφέθηκαν άλλα στην άκρη. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα περίφημα 82 CD με τις 39.000 συνομιλίες που είναι 700 ώρες ηχητικό υλικό. Ελάτε όμως, υπάρχουν κι άλλα. Στην περίφημη υπόθεση, την ξέρει ο κ. Παραγόπουλος, των εκβιαστών της νύχτας, εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν, εκτός από τα 16 μάτς, εκτός που ήταν έξω από τη δικογραφία, 16 παιχνίδια κυρίως της δεύτερης εθνικής κατηγορίας, υπάρχουν και πρόσωπα και γεγονότα και καταστάσεις που ουδέποτε απομαγνητοφωνήθηκαν, παρά μόνο γίναν από την ασφάλεια, κύριε Παραγόπουλε, κάποιες επιλεκτικές και χωρίς τα έχει, αναφορές, και χωρίς απομαγνητοφώνηση, προσέξτε. Χωρίς απομαγνητοφώνηση. Δηλαδή, έβγαζε το συμπέρασμα ο αστυνομικός υπηρεσίας που άκουγε τις κασέτες. Σε αυτές τις κασέτες λοιπόν του κυκλώματος των εκβιαστών υπάρχουν κασέτες που έχουν ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον, τεράστιο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον, και βεβαίως η εντολή του ειδικού εφέτη ανακριτή του κυρίου Γιώργου Καλόφωνου είναι να απομαγνητοφωνηθούν τα πάντα. Όλα. Να μην υπάρχει κακοφωνήξη. Να μην υπάρχει κακοφωνήξη. Και οι 39.000 συνομιλίες και ο δεύτερος κοριός της ΕΕΠ στο κύκλωμα εκβιαστών της νύχτας. Δηλαδή έχουμε και άλλο υλικό. Και μετά από αυτή την εξέλιξη δεν θα γίνουν κλήσεις κατηγορουμένων των 68 υπολείπων κατηγορουμένων πριν από το Πάσχα, παρά μόνο μετά τις γιορτές θα γίνουν οι πρώτες κλήσεις και των άλλων 68 κατηγορουμένων που δεν κλήθηκαν ποτέ από τον ανακριτή. Αυτή είναι η εξέλιξη που έχουμε. Υπάρχει κι άλλο υλικό και όπως βλέπετε, κύριε Ορφανέ, ένα τόσο πολύτιμο υλικό, μια τόσο σημαντική διαδικασία, δεν λειτουργήσε θετικά ούτε για την πολιτική ούτε για τη δικαστική εξουσία, παρότι τώρα ο κύριος ανακριτής πηγαίνει σε μια διαδικασία απομαγνητοφώνησης. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω, το είχαμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή σας, κύριε Θομπολίτη. Απλώς βγαίνουν τώρα άλλα, όπως λέτε. Ναι, προστίθενται καινούργια στοιχεία. Εκείνο που θέλω να πω εγώ, ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχει υλικό το οποίο να προσδιορίζει αδικήματα και κατηγορούμενους για διάπραξη εγκλημάτων, και αυτό να είναι εν υπνώση.